Καλησπέρα σας. Συναντηθήκαμε απόψε πριν από ένα χρόνο, σαν σήμερα, έφυγε από κοντά μας ο Αντώνης Ξάνθης. Γνώρισα τον Αντώνη σαν γείτονα. Ήταν μια ιδιαίτερη παρουσία ανάμεσά μας. Για δική μου ματιά έβλεπε ένα δυναμικό βλέμμα, ελεύθερες γραμμές κίνησης και ένα σταθερό χαμόγελο. Τα σπίτια μας κοντά, αλλά οι ανάγκες μας μακριά. Μεγαλώνοντας, οι αναζητήσεις μου άλλαξαν μορφή. Φοιτήτρια πια, στο τελευταίο του το 1994, έμαθα ότι ο πολιτιστικός σύλλογος Μεγάλων Οθέωνης έχει οργανώσει ένα λαογραφικό συμπόσιο για την κυσαρκίαση. Δεν έχασα την ευκαιρία και έφτασα στην πόρτα του. Μία από τις αίθουσες φιλοξενούσε δύο μεγαλύτερες ποιητές. Έναν που δεν γνώριζα, αλλά αργότερα έγινε ο σύντροφος της ζωής μου, ο Κωνσταντίνος, και έναν που ήξερα πολύ καλά, ο Αντώνης. Ο σιωπηλός μου γείτονας, με την ιδιαίτερη μορφή του και το αστραφτερό του χαμόγελο, έκρυβε θησαυρό συναισθημάτων. Ήταν καλλιτέχνης. Ήταν ποιητής. Αυτό με ενθουσίασε. Εκεί κατάλαβα γιατί είχε διαφορετικό βλέμμα από τους άλλους ανθρώπους. Γιατί τα μάτια του, τα άλλα μάτια πιο βαθιά μέσα στην καρδιά του και στο μυαλό του, δεν κοιτούσαν το ίδιο. Με αφορμή αυτή την έκθεση, γνώρισα και άλλους ανθρώπους με διαφορετική ματιά. Τους φίλους του Αντώνη, τους φίλους του Θέου, τους καλλιτέχνες των Μεγάρων. Περπατώντας τους ίδιους δρόμους, εκείνο το φεγγάρι με όλη την μαρέα, παρακολουθούσαμε πολλά και ποικίλα πολιτιστικά δρόμενα. Κάποια από αυτά ήταν ποιητικές βραδιές και διαγωνισμοί που λάμβανε μέρος ο Αντώνης. Μεγαλώνοντας, κάποια παιδιά. Ήταν πολύ κοντά στα παιδιά μας, στην ψυχοσύνθεσή τους. Γιατί όλοι μας κρύβουμε πάντα μέσα μας ένα παιδί που θέλει να παίξει και να μοιραστεί τη βαθύτερη και αγνότερη ανάγκη για επικοινωνία και επαφή. Προέτρεπε τα παιδιά μας να ασχοληθούν με όποια μορφή τέχνης τους άρεσε, αλλά αν ήταν η ποίηση, τα οδηγούσε ακόμα πιο ενθαρρυντικά. Έμαθα λοιπόν ότι έγραψε τα πρώτα του ποίηματα 28 χρονών και στα 37 του είχε πάρει τον πρώτο έπαινο σε πανελλήνιο διαγωνισμό. Το χειμώνα του 2004 μας έφερε την πρώτη ποιητική του συλλογή που έκδωσε με εξώφυλλο την έμπνευση του ζωγράφου Τάσου Λουκά. Ο Αντώνης όμως είχε και άλλη τέχνη, την καθημερινή βιοπάλη του, στην οποία ήταν πραγματικά τεχνίτης. Έφτιαχνε με μοντέλα, χωρίς να παραπονιέται και με αστήρευτη υπομονή και πάντα με το αστραφτερό χαμόγελο, γύριζε με τέχνη γύρω-γύρω το σύμπαν από το μοντέλα. Αυτός ο λεπτός χειρισμός, η λεπτή του κινητικότητα, διακρίνεται και στα εκθέματά του που ήδη βρίσκονται μέσα στο χώρο. Πίνακες και πέτρες ζωγραφισμένες, όπου ξεκίνησε στα 56 του χρόνια και στα 57 του μέσα από μαθήματα ζωγραφικής στο εργαστήριο εικαστικών του Τάσου Λουκά στη Δικαιδημέ. Οι δυσκολίες της ζωής δημιουργούν κάποιες αποστάσεις χωρίς να θέλουμε. Κάπως έτσι έγινε με τον Αντώνη. Και αυτή την υπέροχη παρέα, όπως έγινε με τον Αντώνη και με αυτή την υπέροχη παρέα, όπως επειδή η φιλία είναι κάτι ιερό και οι αληθινοί φίλοι δεν χάνονται ποτέ, υπήρχαν μικρές στιγμές μαζί του και ήταν πηγή ζωής, έμπνευσης, αισιοδοξίας, αγάπης, δύναμης και υπομονής. Μας έφερε τις δύο επόμενες εκδόσεις του, που ήταν τα ποιήματα 2000-2010 και ο Μυθωμάτης 25 ποιήματα. Έμαθα εκ των υστέρων για την καλλιτεχνική του περιοδία, κάποια από τον ίδιο και άλλα από τους πιο αγαπημένους και στενούς του φίλους που στήριξαν με αγάπη το σημερινό αφιέρωμα. Το κουμπάρο του, Γιώργο Κουλουριώτη,
ο οποίος έχει μελοποιήσει και τα ποίηματα που θα ερμηνεύσει, και τη λατρεμένη του φίλη Κατερίνα Καστάνη, η οποία ήταν στενά δίπλα του και θα απαγγείλει ποίηματά του. Πρέπει να σας γνωστοποιήσω τις στιγμές που δεν μπόρεσα να ζήσω κοντά. Είναι όμως εδώ η φίλη του και η αγαπημένη του οικογένεια, ο αδελφός του με τη σύζυγό του, ο νηψιός του Γιάννης, που μπορούν να σας πούν περισσότερα και να σας μιλήσουν με αγάπη. Τον Απρίλιο του 2009 παρουσιάζει τα ποίηματά του στο Καλλιτεχνικό Εργαστήριο Λευσίνας. Το Σεπτέμβριο του 2009 παρουσιάζει την ίδια δουλειά μέσα εδώ στο θέατρο. Τον Ιούνιο του 2011 παρουσιάζεται η τρίτη του έκθεση, Ορνηθωμάτης, σε μια γκαλερί στο Τησίο, Αφεκτίωνος 33, σε συνδυασμό με εικόνες ζωγραφικής του ζωγράφου Χρήστου Γκριτσάπη, εμπνευσμένες από τα ποίηματά του. Όπου δύο από αυτές κοσμούν τα εξώφυλλα των δύο καινούριων βιβλίων του. Κλείνοντας, έχω την επιθυμία να σας ενημερώσω ότι η επιλογή των ποιημάτων που κάναμε, των δικών του ποιημάτων, παρουσιάζει τη ζωή και τη διαδρομή ενός ανθρώπου, πώς ξεκινά τα πρώτα παιδικά βήματα, τις αναζητήσεις που έχει, τις αξίες που υποστηρίζει και τη θέση του μέσα σε ένα σύνολο ανθρώπων, διαφορετικών ανθρώπων, με διαφορετικές ματιές, και τις μεταλλάξεις που συμβαίνουν μέσα στον ανοιχτό του συστηματικό κόσμο. Αυτό που διαφαίνεται πολύ έντονα είναι ο συναισθηματικός του κόσμος και οι φυλακισμένες σκέψεις. Δεν διακρίνεται, θα διακρίνεται τη μεγάλη του αγάπη στις λέξεις και τη θέση που τους δίνει. Σας παραδίδω δύο από αυτές. Σκοτάδι και φως. Καλή ακρόαση. Κόσμους πρωτόγνωρους, παράφορης πολλαπλής ομορφιάς και κάποτε με μια θαμπάδα έκτασης, θλίψης, ερωτισμού και μυστηρίου και συλλογίζομαι κάποια στιγμή
Αλήθεια, πόσα χρόνια πριν και μετά από μένα υπάρχεις. Σε σκέφτομαι ακόμα που έβλεπα στα
Σήμερα ήμουν όμορφος καθώς βγήκα στους δρόμους. Η ζεστή φωνή σου με είχε πλύνει, με είχε χτενίσει, με είχε ντύσει. Με τα ρούχα της γιορτής κι όλα ήταν όμορφα, φωτεινά, απαλά. Το βράδυ θα έρθω κρυφά, το θα κοιμάσαι και θα στολίσω τα μαλλιά σου με άνθρωπο. Το όμορφο πρόσωπό σου θα το φωτίζει το κερί που έχεις αναμένα και το χαμόγελο του ύπνου σου. Το πρωί σαν ξυπνήσεις και δεις το πρόσωπό σου στον καθρέφτη, θα μοιάζεις αγχισμένη, σαν Κύπρος, σαν ανοιξιάτικη Ανατολή. Πρωτού πληθεί, πρωτού νυχτεί, πρωτού να βανιχταίνει, είναι η ωραιότερη, το λένε Αρχαγγέλη. Το δέρμα της ασπροχαρτί, τα μάτια της αχάτια, που λάμπουνε στο πρόσωπο ως σαν τα πρώτα άστρα. Και σαν πληθεί, και σαν νυχτεί, και σαν θαβά νυχταίνει. Οι άγγελοι είναι διάβολοι και οι διάβολοι αγγέλοι. Πρώτου νύχτη, πρώτου νύχτη,
ύστερα σαν να πήρες το πρόσωπό μου μέσα στα χέρια σου και μου χάριψες απαλά τα μαλλιά στα σημεία που έχουν γίνει γκρίζα. Και αυτά για δες, σαν πως πάλι να πήρανε το χρώμα της όρημης του καρπού ελιάς. Και εγώ δεν μιλούσα, δάκρυσα, με δάκρυα χαράς. Μέσα στα μάτια τα άλλα μάτια, τα πιο μεγάλα της σιωπής, όνειρα άνευ αποδοχής. Όλο κοιτάνε αν φτάνει το πλοίο της άγονης γραμμής και αμήλυτα συχνορωτάνε. Κι όλο κοιτάνε, όλο κοιτάνε. Η φιλία έχει ένα μονοπάτι που μπορεί και βγάζει στις ψυχής τα βάθη. Τα πνήματα είναι σαν τα όνειρα. Κάποιες φορές βλέπεις εκ των υστέρων ότι είχαν προβλέψει. Όπου κι αν πηγαίνω μαζί μου σας παίρνω, όμως καμιά φορά το χάρτινο καραβάκι μου κολλάει σε ξέρα και το βράδυ τα αστέρια είναι μυστέρια. Δελτίο μου. Πέμπτη. Προσπαθώ να γράψω πάνω στο σκοτάδι. Ξέμεινα από φως. Παρασκευή. Πώς να κλείσεις τη φλέβα που αιμορραγεί με λέξεις. Σάββατο. Η φλέβα που αιμορραγεί, αυτή μονάχα ξέρει πόσο δυσέβεται εσύ έτσι τα μιμικές λέξεις. Κυριακή. Δεν μιλάς εσύ. Αλήθειες λες οπαίνοντας. Δευτέρα. Η σιωπή μεγαλώνει από λέξεις εύγλωτες, κουβές. Τα πείματα είναι σαν τους νοσούς, τα πουλάκια. Αυτά που δεν κουσούν στα κουδιά. Τα μεγαλώνεις με αγάπη, έπειτα τα αφήνεις λεύτερα να βρουν τον δρόμο τους. Δεν έχουν αφήνια. Δεν ανήκουν σε κανένα. Δίχτυα μου στείλουν οι λέξεις και αν δεν αδιαλέξεις, ξόβερα, δόκανα, μαλλιά κουβάρια, πιάνομαι και χάνομαι. Πιο μεγάλη μέρα, να είσαστε καλά μέσα στα φωτεινά, στα δημιουργικά και μέσα στα ωραία, τα δύσκολα, τα σκοτεινά, τα μαύρα, τα χυδαία, να λύξουμε, να φύγουμε, να τσακιστούν παρέα. Εφίλησα τα μάτια σου και μπήκα στα βαθιά σου. Στα μέσα και στα έξω σου και στα δολάνια σου. Ετρίγησα τα χείλη σου που ήταν σαν σταφύλι και μπήκα στην καρδούλα σου που την εκάψαν χείλη. Χείλη που την εκάψανε την άτυχη καρδιά σου και εγώ τον ονειρεύτηκα όλη τον ερωτά σου. Βρεγώ στο λέω καθαρά ότι θα είμαι ο ένας που θα σου γιάνει την καρδιά. Κι όχι ο χίλιος ένας. Τα χείλη σου, που ήταν σαν
Μπορεί να μην επιζήσουμε, να φύγουμε γρήγορα. Όμως σκέψου, κάποιο απολυφάδι χαράς ίσως μείνει να επιπεδωθεί στην πέτρα. Κάποιο ψήγμα δροσιάς θα αλλάξει, να ποτίσει ένα ανθάκι. Παρό πως χάνω, όχι όταν ένας άνθρωπος με πληγώνει, αλλά όταν θα με κάνει να αισθάνομαι πιο επιφυλακτικός με τους άλλους ανθρώπους. Ελπίζει ακόμα το βαθύ μελαγχολικό βλέμμα στην αλκιονίδα ημέρα, στην αλκιονίδα στιγμή. Και αυτό το βράδυ ήρθες πάλι. Τα δυο σου μάτια είναι φάρι. Ήρθες και πήρες τα σκοτάδια. Τα μάτια σου διπλά φεγγάρια. Μα εσύ έχεις όπως δεν εφύγει. Κι εγώ τυφλός ακόμα ελπίζω. Τα μάτια, τα διπλά φεγγάρια, θα τα ξαναπάρω λέει πίσω. Κι έτσι ξυπνώ μες στα ρημάδια και σε προσμένω μες στα βράδια, να έρθουν τα δυο σου μάτια φάρι, να μου οδηγούν μες στο σκοτάδι. Μα εσύ είσαι όπως λένε φύγει, κι εγώ τυφλός ακόμα ελπίζω. Τα μάτια, τα διπλά φεγγάρια, θα τα ξαναπάρω λέει πίσω. Thank you.
Ήταν νύχτα όταν η αγάπη του εγώ έσκασε. Τα θράσματα της σκάσης, μικρές πολλαπλές, κόκκινες, κίτρινες μπύλες, ουρλιάζοντας δαιμονικά, εξπενδονίστηκαν επάνω, σαν να γύρευαν τη μεγαλύτερη προσβολή και τιμωρία του μεγάλου χυδαίου αντιπάλου. Έπειτα θάμωσε. Θάμωσε η νύχτα, σαν να ήταν σε πύργο παλαιό, μεσαιωνικό, ή πάλι σαν πλοίο έμοιαζε. Μέσα διακρίνονταν δύο άνθρωποι να κοιτάζονται σε έναν καθρέφτη. Κοίταζαν και δεν μιλούσαν. Κάποτε η σιωπή έσπασε. Οι φωνές μπερδεμένες μαζί με σκέψεις έφταναν στον χώρο. Γέμιζαν τον χώρο ένα γύρο. Όχι. Δεν ήταν φωνές. Έντονες σκέψεις ήταν. Αυτό ήταν. Σιγά σιγά. Ο καθρέφτης δεν τους χωρούσε ολόκληρους. Έμεναν έξω τα πόδια και τα πρόσωπά τους. Μια φωνή σε κάποια στιγμή έγραψε. Μια φωνή σε κάποια στιγμή πρότεινε. Αν δεν συζητήσουν ό,τι τους απασχολεί, τότε θα χρειαστούν δύο πολύ μεγαλύτερους καθρέφτες να τους τοποθετήσουν σε διαφορετικά δωμάτια ή να τους κουβαλάνε καλύτερα μαζί τους όπου πηγαίνουν για να μπορούν έτσι να βλέπουν πόσο μεγάλοι άνθρωποι έγιναν, πόσο σπουδαίοι. Σπασμένα γυαλιά. Σπασμένα γυαλιά, κεντριά μελισσών, κύλα δόντια φιδιών, συνωμοσίες πουριάς, λεωφόροι παρανοϊκής κακίας στα μελόχρωμα μάτια της. Αλλά το μαχαίρι δεν προχώρησε. Στόμωσε.
στους ήχους και στις εικόνες της θάλασσας που κυματίζοντας φέρνει κοντά τον ήλιο. Τον ήλιο που αντανακλάται και επιστρέφει, τετραγισμένος από τους τοίχους των σπιτιών, στο χρώμα του ασβέστη, της όχρας, του λουλάκι. Ο ασβέστης είναι μνήμη που καίει, αλλά και χρώμα που χρωματίζει το μορφέμα. Μη χρησιμοποιείς τον ασβέστη για να κάψεις. Το μαχαίρι ξέχνα το. Μαχαίρι δεν υπάρχει. Το νερό με το αίμα κυλά και το κρύο την πληγή μου αγγίζει. Σ' ένα δίχτυ ξοφιάς πεταρίζει ο προδότης καιρός που εσένα θυμίζει. Κι όλα αυτά παρελθόν, μα ο πόνος παρόν και η στάχτη αχρίζει. Σ' ένα δίχτυ ξοφιάς πεταρίζει ο προδότης καιρός που εσένα θυμίζει. Άτυχος έρωτας στην εζόμη, βαρύς χειμώνας στην επιλαγόνη και στην ψυχή όλος η μόνη και αντίγαλος φωνή του γιώνει. Μέσα η καρδιά την ανθίσει, σαν καθρέφτης έχει ραγίσει και εκείνο το βλέμμα ένα γρήμι, πότε ανάβει, πότε σβήνει.
Σε σύλλε μου και πρέπει
ήσουν εδώ. Γελούσες και έλαβες. Πάντα χαμογελούσες. Και έβγαινε φως. Τώρα, έχεις πει. Τώρα είσαι ψηλά. Και από εκεί πάλι χαμογελάς. Χαμογελάς και εκτιμάς σε φως. Είσαι ένας μικρός ήλιος. Φωτίζεις. Oh,
Δεν θα τους ανέφερα, γιατί είναι γραμμένο στο πρόγραμμα, αλλά το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, γιατί όλοι δούλεψαν εθελοντικά. Και όλοι πρόσφεραν την τέχνη τους με τον δικό τους τρόπο, όπως κάνουν οι άνθρωποι που αγαπάνε την τέχνη τους και την πόλη τους. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Συμβούλιο του Συλλόγου Θεώνης. Με συγκίνησαν όλοι ένας προς έναν. Είναι εξαιρετικά παιδιά, ο ένας πιο ξεχωριστός από τον άλλον. Με συγκινεί αυτό, γιατί περάσαμε ένα φεγγάρι και εμείς από εδώ, και να βλέπεις ανθρώπους να αγωνίζονται για αυτό το σύλλογο και να δίνουν το καλύτερο κομμάτι και το ακόμα καλύτερο και το παραπάνω, με την ευγενική ψυχή τους και την πολύ θετική ενέργειά τους. Εγώ συγκινήθηκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα παιδιά που χόρεψαν Κασάπικο είναι από το λεωγραφικό Παθητικό Σαγόλος Μεγάλος. Σταμάτα, δεν είναι καλή. Καλησπέρα. Εμείς από τη σειρά μας, τα παιδιά τα Παπαλά, ευχαριστούμε τη Σοφία, γιατί ήταν σειρά. Άκουσα κάποια στιγμή σε μια εκδήλωση έναν άνθρωπο ο οποίος είναι συγγραφέας και μου άρεσε στα αυτιά μου αυτό και γι' αυτό θα το αναφέρω. Όταν λέει μνημονεύουμε έναν άνθρωπο, δεν είναι μόνο από αυτό που πιστεύουμε θρησκευτικά μόνο, αλλά όταν τον μνημονεύουμε, τον φέρνουμε στη μνήμη μας, τον συζητάμε και τον συναντάμε μέσα σε ένα χώρο όπως αυτός, μέσα από τις αναμνήσεις που μας έχει φέρει και τη δουλειά που έχει αφήσει. Για την μνημόνευση λοιπόν αυτή, απόψε, μετά από όλο αυτό που ζήσαμε μαζί, η οικογένεια προσφέρει ένα κρασάκι σε εσάς. Όσοι θέλετε, μπορείτε να μείνετε μαζί μας. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.